Ο άνθρωπος που δούλεψε σε όλη του τη ζωή για να δώσει τις απαιτούμενες βάσεις σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο Σπύρος Αμαραντίδης, τιμάται αυτές τις ημέρες μέσω του τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του στις εγκαταστάσεις του Arena Football Club στα Χανιά, αλλά και στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας. Το τουρνουά παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού σε αυτό συμμετέχουν 15 ομάδες από ολόκληρη την Κρήτη. Ομάδες που καλλιεργούν σε σημαντικό βαθμό τα τμήματα υποδομής τους. Θέλω να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους για την πρόσκληση, γιατί είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Για μας γνώμονα έχει και σε αυτό το τουρνουά, όπως είναι και η φιλοσοφία της Ακαδημίας μας, η βασική μας προτεραιότητα είναι το χαμόγελο των παιδιών. Νομίζω ότι τα προσωπάκια μας είναι χαμογελαστά ήδη και είναι η αρχή ακόμα του τουρνουά. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά, πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι δηλαδή, θα πάνε όλα καλά και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις και στα παιδάκια και σε εμάς τους ίδιους. Το τουρνουά γίνεται στη μνήμη του Σπύρου του Αμαραντίδη. Είναι γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολλές ακαδημίες. Πόσο δύσκολο είναι να ασχολείστε με τις ακαδημίες γενικότερα? Όσο δύσκολο είναι, άλλο τόσο είναι και όμορφο. Γιατί δύσκολο είναι να κατανοήσει κάποιος τη φιλοσοφία σου, αλλά όμορφο είναι γιατί τα παιδιά σου προσφέρουν στιγμές που εκεί που δεν το περιμένεις, ξεχνάς οτιδήποτε σε απασχολεί έξω από το γήπεδο, τα αφήνεις απ' έξω και γεμίζεις με χαρά και σου δείχνουν μόνα τους την ουσία της ζωής. Είναι πολύ όμορφο να ασχολείσαι με τα παιδιά. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Όσο έχεις διάθεση, σου δίνουν τη δύναμη να υλοποιήσεις κάθε στόχο. Ήρθαμε να πάρουμε μέρος στη συμμετοχή του Σπύρου του Αμαραντίδη, που όπως ξέρουμε δεν είναι πλέον στη ζωή, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χανιώτικο ποδόσφαιρο και στις μικρές ηλικίες. Και ήρθαμε να τιμήσουμε κι εμείς τη μνήμη του με τα μικρά. Πώς φαίνεται η οργάνωση μέχρι τώρα? Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Δεν είναι το αποτέλεσμα πρώτος λόγος, είναι η συμμετοχή. Το γεγονός ότι έχετε την ευκαιρία να κοντραριστείτε και με άλλες ομάδες από την Κρήτη είναι πολύ καλό για την εμπειρία για τα παιδάκια. Και είναι χαρούμενα και αυτά που αγωνίζονται με εκτός Χανίων ομάδες. Ο Σπύρος Αμαραντίδης συνέδεσε το όνομά του με το Arena Football Club, εξού και το κυρίως μενού του τουρνουά που διεξάγεται εκεί. Σε αυτό συμμετέχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2002 και το 2003, καθώς επίσης και το 2008 και το 2009. Η δεύτερη χρονιά που κάνουμε ένα τουρνουά στη μνήμη του Σπύρου του Αμαραντίδη, ο ιδιοκτήτης που ήταν εδώ, που είχε το χώρο πριν από μένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πάρα πολλά, ειδικά για το παιδικό ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα για το ποδόσφαιρο στα Χανιά. Φέτος έχουμε συμμετοχή 31 ομάδες, 15 ομάδες, 31 τμήματα. Νομίζω ότι το εγχείρημα προς το παρόν πάει αρκετά καλά. Κάναμε ένα τουρνουά σε 4 διαφορετικές ηλικίες, όπως ήταν εδώ και τα πρωταθλήματα της ΕΦΣ Χανίων, παιδες, προπαιδες, junior και προ-junior, με 8 ομάδες σε κάθε ηλικία. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα. Πότε ολοκληρώνεται το τουρνουά? Την Παρασκευή στις 5 η ώρα γίνεται η τελετή λήξης και οι απονομές. Όλα τα παιδάκια θα πάρουν μετάλλιο για να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο γίνεται το τουρνουά. Δεν γίνεται για την πρωτιά και για να δείξουμε το πόσο καλή ομάδα είμαστε, αλλά γίνεται καθαρά για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου που πρόσφερε τόσα πολλά. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι θα ήθελα όλα τα παιδιά να πάρουν μετάλλια, να έχουν να θυμούνται κάποια στιγμή ότι συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά. Το τουρνουά Σπύρος Αμαραντίδης έχει τριήμερη διάρκεια και οι τελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου στο Arena Football Club. Αμέσως μετά θα γίνουν και οι απονομές στους νικητές.